Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αλλού το όνειρο και αλλού το θαύμα. Ένα θαύμα βέβαια στο οποίο δεν πίστεψαν και πολλοί. Ήταν σήμερα οπουδήποτε αλλού εκτός από το Καφταντζόγλιο. Η Ολλανδή του Ρίνους Μίχελς, καλύτερη από την ελληνική ομάδα, πιο έμπειρη ομάδα, πέτυχε αυτό που ήθελε, νίκησε 2-0 την Εθνική Ελλάδας, σφράγισε το ειστήριο για τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου που θα γίνουν το επόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα της Σουηδίας. Η περιγραφή των στιγμιοτύπων και το ρεπορτάζ που ακολουθεί από το σημερινό παιχνίδι είναι του Άρη Νικολάκη. Αυτά λοιπόν και έτσι το παιχνίδι ανάμεσα στην Εθνική Ομάδα της Ελλάδας και της Μάλτας που θα γίνει στη Βαλέτα στις 22 Σεπτεμβρίου γίνεται απλά γιατί πρέπει να γίνει για να συμπληρωθούν τα παιχνίδια σε αυτόν τον όμιλο. Ας δούμε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία που καθορίζει πλέον την ομάδα που θα πάει στη Σουηδία, την Ολλανδία. Μετά από 8 παιχνίδια οι Ολλανδοί έχουν 13 βαθμούς. Οι Πορτογάλοι έμειναν οριστικά στους 11 βαθμούς, η Ελλάδα έχει 7 και τη δυνατότητα να τους αυξήσει βέβαια στο τελευταίο της παιχνίδι. Η Φιλανδία σταμάτησε και αυτή στους 6 βαθμούς, ενώ η Μάλτα έμεινε στον ένα βαθμό. Να δούμε τι θα κάνει στο παιχνίδι με την Ελλάδα. Θυμίζουμε εδώ ότι η Ελλάδα δεν έχει κερδίσει ποτέ τους Μαλτέζους στη Μάλτα. Και να δούμε και ποιες ομάδες έχουν προκριθεί για τη Σουηδία. Είναι φυσικά η Σουηδία σαν διοργανώτρια χώρα, η Γαλλία του Μισελ Πλατινί, που ανακηρύχθηκε από το αγγλικό παιδικό World Soccer η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη εφέτος, η Σοβιετική Ένωση και η Ιουγκοσλαβία, παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, παρά το ότι πολλά ονόματα δεν παίζουν στις εθνικές αυτές ομάδες, η Ολλανδία που είδαμε πώς πήρε την πρόκριση, η Αγγλία και η Σκωτία, εκπρόσωποι των Βρετανικών νησιών, και η Γερμανία, η παγκόσμια πρωταθλήτρια, η οποία Γερμανία βέβαια θέλει ακόμα ένα βαθμό στο παιχνίδι που της απομένει κόντρα στο Λουξεμβούργο. Οι Γερμανοί δεν μας έχουν συνηθίσει στο να χάνουν τέτοιες ευκαιρίες. Λείπουν μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που είχαν παρουσίες τα τελευταία χρόνια, όπως η Ισπανία, η Δανία, το Βέλγιο. Απόψε λοιπόν θα καταλάβατε ότι από τη Θεσσαλονίκη έλειπε ένα μεγάλο αστέρι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, του Ολλανδικού ποδοσφαίρου, μια προσωπικότητα, ο Ρουντ Γκούλιτ. Ο Γκούλιτ είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Οι Ιταλοί έστειλαν ένα φάξ στους Ολλανδούς και τους είπαν καλύτερα να μην αγωνιστεί. Τελικά δεν αγωνίστηκε. Αμέσως μετά το παιχνίδι έφυγε με αυτοκίνητο απευθείας από το γήπεδο, πήγε στο αεροδρόμιο και εκεί με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Προέδρου της Μίλαν, του κυρίου Σίλβιο Μπερλουσκόνη, πήγε κατευθείαν στο Μιλάνο. Όμως ο Ρουντ Γκούλιτ, πάντα απλώς παράδειγμα για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές πώς πρέπει να φέρονται οι μεγάλοι παίκτες που είναι κάθε άλλο παρά βεντέτες, μίλησε στην κάμερα του Mega Channel και στον Άρη Νικολάκη. Ένας άνθρωπος που ασφαλώς τιμάει το χώρο του αθλητισμού με την παρουσία του μέσα και έξω από τα γήπεδα. Ας ξαναγυρίσουμε όμως στα δικά μας θέματα. Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Βασίλης Παπαγεωργόπουλος ανακοίνωσε ότι 3 μέλη του νέου Ελεγκτικού Συμβουλίου θα εξετάσουν σύντομα τις λογιστικές εγγραφές στα βιβλία του Ολυμπιακού, της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θέλουν να διαπιστώσουν αν πράγματι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έγινε με σωστή καταβολή χρημάτων. Αν όλα έγιναν νόμιμα, τότε και μόνο τότε θα εγκριθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι τρεις Σοβιετικοί, Προτάσοφ, Λιτόφτσενκο και Σάβιτσεφ, δεν πήραν τα χρήματά τους ούτε σήμερα. Έτσι λοιπόν, όπως λέει και ο δικηγόρος τους, ο κ. Κούγιας, αν μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι που θα συζητηθεί η προσφυγή τους στην Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών δεν έχουν τακτοποιηθεί οι οικονομικές τους εκκρεμότητες με τον Ολυμπιακό, τότε την Κυριακή δεν θα παίξουν στο στάδιο Καραϊσκάκη. Υλικό από τους Μεσογειακούς Αγώνες μοιράζεται σε 5 θεραπευτικές κοινότητες, ενώ σε ένα παιχνίδι της τρίτης εθνικής κατηγορίας που είχε αναβληθεί, Χαϊδάρι Ποσειδών Ηρακλείου 1-0. Και να περάσουμε στο χώρο του μπάσκετ, όπου και σήμερα τα νέα είναι πολύ άσχημα για τις 4 ομάδες μας. Όπως και την περασμένη εβδομάδα, έτσι και τώρα και οι 4 έχασαν. Το Περιστέρι πρώτα απ' όλα στο γήπεδό του, εδώ στην Αθήνα, στην Γλυφάδα, όχι ακριβώς στο γήπεδό του, έχασε από την Ζαντάρ 83-89. Και αν πούμε ότι η αποχή έβλαψε τους παίκτες του Περιστέριου, τότε τι να πούν οι Ιουγκοσλάβοι που δεν έχουν πρωτάθλημα για να παίξουν. Στο γήπεδο ήταν ο Νίκος Παπαδογιάννης. Η ΑΕΚ είναι η μόνη ομάδα που μπορούμε να πούμε ότι διατηρεί ακόμα τις ελπίδες στο μπάσκετ, γιατί δεν έχει παίξει παιχνίδι στην Ελλάδα. Όλες οι άλλες έχουν ήττα στην Ελλάδα. Η ΑΕΚ σήμερα έχασε στο Παρίσι από την Racing Paris με 63-55. Ο Παναθηναϊκός στην Ιταλία έχασε από τη Μεσαντζέρο Ρώμα με 84-75. Στη Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής δεν τα κατάφερε, κόντρα στην Clear Καντού έχασε 85-80. Να δούμε τώρα πώς έγινε αυτό. Ένα παιχνίδι που άλλα χρόνια ήταν μια απλή διαδικασία ρουτίνας για τον Άρη, κόντρα στους Ολλανδούς της Commodore De Helder. Είναι ίσως δύσκολο αύριο, έτσι και όπως διαμορφωθεί η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, στον Άρη, και για την απεργία αλλά και για τα όσα συμβαίνουν στο σύλλογο. Τελευταίες ώρες πριν το παιχνίδι, τελευταίες λεπτομέρειες από τον Άρη Νικολάκη που αφορούν και ένα μεταγραφικό θέμα. Και από το μπάσκετ στο βόλεϊ που μας συνηθίζει σε πράγματα που δεν ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Εκπλήξεις. Έχασε ο Ολυμπιακός την Ορεστιάδα από την τοπική ομάδα. Σήμερα ήταν η σειρά του Παναθηναϊκού να χάσει στη Θεσσαλονίκη από τον Ηρακλή και μάλιστα 3-0 σετ.
15-13, 15-7 και 15-13. Νέα τροπή στο πρωτάθλημα, ας το ελπίσουμε. Στο τουρνουά που έγινε στη Νέα Σμύρνη, ο Ολυμπιακός σήμερα στον τελικό νίκησε την Ραδιοτέχνικα Ρίγα με 3-0 σετ. 15-1, 15-6, 15-8 και μια πολύ καλή εμφάνιση. Στο μικρό τελικό, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, χωρίς τους διεθνείς της που είναι στο τουρνουά στο Τόκιο, νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα 3-0, 15-5, 15-7, 16-14. Στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης ήταν για το Mega Channel Φωτεινή Παπαγεωργίου. Ίσως και στη σοβαρότητα καμιά φορά, γιατί μόνο αυτή οδηγεί στις μεγάλες διακρίσεις. Να περάσουμε στο χώρο του Πόλου. Ένα παιχνίδι σήμερα, Βουλιαγμένη Όμιλος Φίλων Θαλάσσης 12-6. Στο διεθνή χώρο, επιτυχίες για τις αντιπάλους των ελληνικών ομάδων, τις Ιταλικές, Σαμπτόρια και Τωρίνο. Προκρίθηκαν και οι δύο στους 8 του κυπέλου Ιταλίας με ισοπαλίες. Μπάρι Σαμπτόρια 2-2. Στην παράταση 1-1 το πρώτο παιχνίδι, πέρασε Σαμπτόρια. Λάτσιο Τωρίνο επίσης 0-0. Οι Τωρινέζοι είχαν κερδίσει 2-0 στο πρώτο παιχνίδι και προκρίθηκαν. Μεγάλη έκπληξη στην Αγγλία. Η Λίβερπουλ, που δεν πάει από το κακό στο χειρότερο, έχασε και αποκλείστηκε από το Rumbles Cup από την Πετέρμπορο, ομάδα τέταρτης κατηγορίας. 1-0 έχασε η Λίβερπουλ και από ό,τι λένε τα τηλεγραφήματα των ξένων πρακτορείων, υπεύθυνος για τον γκολ ήταν ο goalkeeper ο Μπρους Γκρόμπελαρ. Βέρντερ Καϊζερσλάουτερν 2-0 στη Γερμανία. Να πούμε ακόμα και κάποια άλλα αποτελέσματα που ήρθαν από την Αγγλία. Η Λίντς προκρίθηκε και έδεσε εκτός έδρας στην Everton με 4-1. Ενώ η Manchester United προκρίθηκε και αυτή κερδίζοντας 2-0 την Oldham. Άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο μας παρουσιάζει τώρα ο Νίκος Πετράτος. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ευχές μας για ένα καλό και ευχάριστο ύπνο σε όλους. Γεια σας.